Είπαμε, τι θα ήθελες να ρωτήσεις τον Υπουργό που θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Και είπα, σήμερα. Κύριε Γεωργιάδη, όταν με ρώτησε καλώς ήρθατε, καταρχήν να πούμε τα τυπικά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Με ρώτησε ο Νίκος τι θα ήθελες να ρωτήσεις τον Υπουργό, αλλά ήταν 8 και 4 και λέω τίποτα για να μην έρθει προετοιμασμένος. Πολύ καλό αυτό. Ναι, εγώ θέλω να το ρωτήσω όμως για να ξεκινήσουμε διαφορετικά, κύριε Υπουργέ. Ακρίβεια, τιμές, νοθεία, πρατήρια, καύσιμα. Το συζητάνε στην ελληνική περιφέρεια. Έχει ξεφύγει το θέμα. Όλα τα βάλατε. Ναι, μα αυτά συζητάνε. Αυτά είναι τα βασικά. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, ακολουθούν πτωτική πορεία. Είναι πια κάτω από τα 2 ευρώ. Ναι. Άρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από 2 μήνες. Θυμίζω ότι το μήνα Μάιο είχα κάνει πρόβλεψη ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας με τις υψηλότερες τιμές. Ναι. Και ότι προϊόντος του θέρους αρχίσει να πέφτει η τιμή. Κάτι και το οποίο ακριβώς συνέβη. Βέβαια, ξαναχτυπήσω. Γιατί όλα εξαρτώνται από το διεθνές περιβάλλον σε αυτό το τομέα, άρα είμαστε πολύ ευάλωτοι. Αλλά πάντως η τιμή αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι από μερικές εβδομάδες. Να συμφωνήσουμε. Έχει ξεκινήσει το Fuel Pass 2. Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι, το 70% των δικαιούχων, πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχοι, έχουν ζητήσει την καταβολή των χρημάτων στην τράπεζα και όχι με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το οποίο είναι και 15 ευρώ παραπάνω. Ε? Ναι. Το οποίο έχει κάποιο ενδιαφέρον εδώ. Σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας προτιμούν να πάνε τα χρήματα του Fuel Pass στον τραπεζικό του λογαριασμό. Για να τα πάνε όπου θέλουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ταξιδεύουν όπου θέλουν. Παρά στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που μπορεί να ταξιδεύει μόνο για την αγορά καυσίμων. Ναι. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι της επιδότησης πάει για άλλα έξοδα και όχι για τα καύσιμα. Ζήτημα το σούπερ μάρκετ. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ζήτημα. Ο πληθωρισμός το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ακολούθησε πτωτική πορεία. Μία μικρή επιβράδυνση. Μικρή. Όχι μικρή. Από μήνα σε μήνα, month to month δηλαδή, είχαμε μείον 1,6% που ήταν και η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε μια σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε σχέση με πώς πηγαίναμε το πρώτο εξάμηνο. Πάλι είχα προβλέψει από το Δεκέμβριο μήνα ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, το δεύτερο εξάμηνο θα έχουμε πτωτική πορεία και στο έτος θα κλείσουμε πάνω στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Το λέω για όσους είχαν ξεκινήσει να ασκούν κριτική λέγοντας ότι έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ πέρσι, το 2021, κλείσαμε με το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν έχουμε κατηγορήσει μισθούς, μην το βάζουμε αυτό. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Μην το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και της Eurostat και της Telstat και του ΟΑΣΑ, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια διαρκώς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, δεν μειώνεται. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ναι, μεν έχουμε πληθωρισμό, αλλά με μια σειρά κυβερνητικών μέτρων. Μείωση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, τα διάφορα επιδόματα, τα οποία έχουν σε κάποιο βαθμό, τονίζω, απορροφήσει τις συνέπειες του πληθωρισμού. Ναι. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα πολύ έντονο πληθωριστικό φαινόμενο που οφείλεται σε εισαγόμενη ακρίβεια παγκόσμια, από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση που διαρκώς παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Δεν είμαστε μια αδιάφορη κυβέρνηση. Ξέρετε τι λένε, ότι ναι, ο πληθωρισμός είναι έτσι και στην Ευρώπη, εμένα όμως δεν με αφορά. Εμένα με νοιάζει την μπαίνει στην δική μου τσέπη. Ναι, μεν. Καλοδεχούμενα τα επιδόματα, αλλά δεν μπορώ να βασίσω την καθημερινότητά μου πάνω ασφαλώς, στα επιδόματα και μόνο. Ασφαλώς, αλλά από την άλλη, ζούμε στον πλανήτη Γη, κυρία Βούσουλα. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Άρα, ακολουθούμε τη μοίρα του πλανήτη στον οποίο ζούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Παντός. Οφείλω να σας πω όμως, επειδή είπατε για τους ελέγχους, έβλεπα και με την κυρία Ζάκα. Πρώτον, έχουμε βάλει αρκετά πρόστιμα σε πρατήρια για εσχροκέρδια. Πάλι την Παρασκευή. Ξεφύγανε από το όριο, από το πλαφόν, λέτε. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ. Σε 7 διαφορετικά πρατήρια. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι εγώ δεν θεωρώ τους πρατηριούχους, επειδή το άκουγα που λέτε, είναι προηγουμένως κλέφτες. Ακόμα και αυτοί που παίρνουν αυτά τα μικρά πρόστιμα. Όχι. Κυρία Ζάγκα, που έλεγε η κυρία Ζάκα ότι μας λένε κλέφτες. Δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα οι περισσότεροι πρατηριούχοι είναι απολύτως σωστοί και ακόμα και αυτοί που ξεπερνάνε για λίγο το πλαφόν. Πολλές φορές το κάνουν χωρίς καν να το ξέρουν, δηλαδή είναι οριακές οι διαφορές. Λίγοι είναι αυτοί που είναι πραγματικά σε επίπεδο κλοπής, το πούμε έτσι. Οφείλω να σου πω ότι για την νοθεία που ανέφερε και δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουμε όμως φτιάξει μεικτά συνεργεία. Έχουμε φτιάξει πια μεικτά συνεργεία. Έχουμε κλείσει τα 2 πρώτα πρατήρια που πιάσαμε με νοθεία καυσίμων. Μόνιμα. Τα κλειδώσαμε, ναι, βέβαια, τα κλείσαμε μόνιμα. Πρέπει να σας πω όμως ότι ο έλεγχος των πρατηρίων αυτών. Δεν μας λέτε και εμάς τα σημεία. Ο έλεγχος των πρατηρίων. Τα είχαμε δημοσιοποιήσει με δελτία τύπου. Ο έλεγχος των πρατηρίων αυτών είναι πάρα πολύ δύσκολος τεχνικά. Πρώτα απ' όλα, η νοθεία στα καύσιμα πια γίνεται με πολύ εξελιγμένο τεχνικά τρόπο που. Και εγώ δεν το ξέρα. Πρέπει να έχει πάνω από 50% νοθεία για να το πιάσουν οι τεχνικοί μας έλεγχοι. Άρα, αν κάνει 40% νοθεία, δεν το πιάνει.
Οπότε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η τεχνολογία της νοθείας εξελίσσεται γρηγορότερα από την τεχνολογία του χρόνου. Δηλαδή. Δεν μπορούμε δηλαδή μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί σταματάμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Τότε να βαθμούμε 49%. Και η νοθεία στην Αντλία, δηλαδή το πείραμα της Αντλίας, ξέρετε, μπαίνουμε με ειδικά αυτοκίνητα που κόβουν το ίντερνετ για να μην προλάβει να πατήσει το κουμπί. Δεν τόσο απλό. Έλεγχοι γίνονται και γι' αυτό όμως πάρα πολύ. Και εντολή είναι σε όλα τα πατήρια που πουλάνε υπερβολικά χαμηλά, λέω για αυτά πολύ πριν ξέρετε, για ζάκα, να γίνεται έλεγχο. Έχουμε μια σειρά από περιπτώσεις που παίρνουν τηλέφωνο τη γραμμή καταναλωτή και λένε: παιδιά, μετά από το πρατήριο. Έμεινα. Πηγαίνει ο έλεγχος στο πρατήριο, όλα μια χαρά. Είναι δυστυχώς αυτό που λέτε έχει συμβεί και σε μένα, στο δικό μου αυτοκίνητο. Στο δικό σας. Στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Συνέβη να βάλουν βενζίνη και να έχει μετά πρόβλημα. Στείλαμε έλεγχο. Και το κάψιμο. Τι να κάνω, όλες, ναι, να του βγάλει και το κάψιμο έβγαινε μια χαρά. Στο υπουργικό αυτοκίνητο έβαλε βενζίνη ο οδηγός. Αυτό είναι είδηση. Μα αν η βενζίνη ήταν οθευμένη, τι θα έκανε, θα πήρε ο υπουργός κάτι να βγάλει. Ξεχωρίζει η βενζίνη το υπουργικό αυτοκίνητο. Δεν μπορεί. Δεν έχει τέτοια. Μπάτσε και ο υπουργός. Θέλω να πω ότι το να πιάσει την οθεία στο κάψιμο σήμερα. Και εγώ δεν το ήξερα, λέω. Πρέπει να ασχοληθώ με το να καταλάβω. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο, λέει η κυρία Ζάκα, δηλαδή, όπως νομίζουμε.